πολιτεία να μας πούνε τι ακριβώς σημαίνει αυτή την Έλληνα αγορά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ορέστη Ομράν, είναι δικηγόρος και ειδικός σε θέματα ενέργειας. Από τις Βρυξέλλες μας έρχεστε, κύριε Ομράν. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Το έχουμε δει το θέμα και αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε και στο διάλειμμα είναι ότι λαχταρίσαμε με τον πόλεμο και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τότε με το ενεργειακό που είχαμε σοβαρό πρόβλημα όλα τα νοικοκυριά. Και αυτό που σκεφτόμαστε τώρα είναι μη μας έρθει αυτό το κακό και πάλι με αυτό το οποίο ζούμε πλέον στη λωρίδα της Γάζας. Ιστορικά, κοιτάξτε, ιστορικά οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή πάντοτε οδηγούσαν σε αυξήσεις των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Γιατί? Γιατί η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή του κόσμου η οποία είναι υπεύθυνη για μεγάλο μέρος της παραγωγής αργού πετρελαίου. Άρα υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της μείωσης της παραγωγής ή της απειλής μείωσης της παραγωγής λόγω της ένοπλης σύγκρουσης και της αύξησης των τιμών. Άρα και η ελληνική αγορά, η ευρωπαϊκή καταρχάς και δευτερευόντως η ελληνική αγορά, προφανώς θα επηρεαστούν σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ανασταλεί ή μειωθεί η παραγωγή στην περιοχή αυτή του κόσμου. Ήδη αβεβαιότητα αντανακλάται στην μικρή αύξηση των τιμών, αντανακλάται στην τιμή της αύξησης, στην αύξηση, με συγχωρείτε, της τιμής του αργού πετρελαίου, τόσο του αμερικάνικου όσο και του Brent. Άρα στην πραγματικότητα είμαστε σε μια φάση αβεβαιότητας που αναμένεται να δούμε αν το βαρέλι θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ. Αν το βαρέλι ξεπεράσει τα 100 ευρώ, τότε φοβάμαι ότι και οι καταναλωτές, τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, θα δουν αυτές τις αυξήσεις στο πετρέλαιο να επιβαρύνουν το πορτοφόλι. Πού μπορεί να φτάσει? Υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία θεωρία. Γιατί αν δούμε ιστορικά στον πόλεμο των 6 ημερών πάλι που έκλεισε η διόρυγα του Σουέζ. Τότε εκτινάθηκε πραγματικά η τιμή του πετρελαίου, πήγε 100 φορές πάνω. Ναι. Τώρα, πού μπορεί να φτάσει? Τότε εκτινάχθηκε, σωστά λέτε, γιατί οι πετρελοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής αποφάσισαν να σταματήσουν τελείως την παραγωγή σε στήριξη των Αράβων στον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο. Ναι. Τώρα, σήμερα υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία είναι και λίγο ακραία κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι το βαρέλι θα πάει πάνω από 150 δολάρια σχετικά άμεσα λόγω της συνέχισης της σύγκρουσης. Νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικό. Σήμερα είναι στα 93 περίπου δολάρια. Νομίζω ότι το σενάριο των πάνω από 100 δολαρίων το βαρέλι είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο όπως έχουν τα πράγματα το σήμερα. Το ζήσαμε και πρόσφατα. Σωστά, έτσι, τώρα. Σωστά. Άρα είμαστε κοντά σε αυτή την αύξηση. Και παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι αυξάνονται σταδιακά και οι τιμές του φυσικού αερίου. Παρότι δηλαδή δεν επηρεάζεται άμεσα το φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει μια. Αυτό επηρεάζει την ηλεκτροπαραγωγή, γι' αυτό και έχουμε και την άνοδο τιμών το τελευταίο διάστημα. Αν θα κλείσει ο κόλπος και στο Ιράν, τη Τζέντα, έτσι είναι το σωστό, τι επίπτωση θα έχουμε και για το φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο? Λοιπόν, καταρχάς για το φυσικό αέριο, να πούμε ότι το Κατάρ έχει σταδιακά αναλάβει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην τροφοδοσία με υγροποιημένο φυσικό αέριο της Ευρώπης. Δηλαδή, έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι η εμπλοκή ευρύτερη της Μέσης Ανατολής, αν οδηγήσει σε μείωση των ροών από το Κατάρ, προφανώς θα αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος, το οποίο ρεύμα παράγεται βάσει της τιμής του φυσικού αερίου. Έτσι. Το ίδιο και με το πετρέλαιο, φυσικά, το οποίο, όπως είπαμε, είναι 20% της παγκόσμιας παραγωγής, το οποίο προέρχεται από τις χώρες του κόλπου. Εάν αυτό ανασταλεί, τότε προφανώς. Κύριε Ομράν, επειδή η Ευρώπη κάπου πρέπει να αντισταθεί, κάπως πρέπει να κινηθεί, δεν το συζητάμε και μεταξύ των της Ευρώπης, είμαστε κι εμείς. Ναι. Okay. Θα ξαναπέσουμε στα πόδια των Ρώσων και να τους παρακαλάμε, ανοίξτε καμία στρόφη για να πάρουμε λίγο φυσικό αέριο. Θα πάμε να πέσουμε στα πόδια της. Πού άλλου, ποιος άλλος έχει πετρέλαιο, η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, γιατί είναι πολύ καλή πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Προσοχή. Πολύ καλή πετρελαιοπαραγωγός χώρα, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες Ευρώπης. Τι θα κάνουμε? Να πέσουμε στα πόδια της Ρωσίας νομίζω θα είναι δύσκολο τουλάχιστον για τα επόμενα 2 με 5 χρόνια. Δηλαδή, όταν και αν εξομαλυνθούν οι σχέσεις με τον τερματισμό στην ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε αναθέρμανση των ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Τώρα, έχουμε ήδη πέσει στα πόδια του Κατάρ. Μιλάμε για τα επόμενα 30 χρόνια, υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες. Πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προμηθεύονται από το Κατάρ. Άρα αυτό έχει ήδη συμβεί. Δύσκολο να ανασταλεί. Η Βενεζουέλα ήδη έχει, και αυτό είναι ενδιαφέρον, αρχίσει να συνάπτει ειδικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Είμαστε πολύ μακριά από τη Βενεζουέλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αναπληρώσει η Βενεζουέλα την ευρωπαϊκή παραγωγή, τις ευρωπαϊκές ανάγκες. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχουν λάβει ένα μέρος του πετρελαίου εκεί. Τώρα από εκεί και έπειτα θα πάμε σε εναλλακτικές μορφές, θα δούμε πώς λειτουργεί και η ενεργειακή μετάβαση. Να το ελληνοποιήσουμε λίγο το θέμα. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Σε τι? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε. Θα πιστεύω ότι στα αποθέματα. Καταρχήν είμαστε καλά. Όλη η Ευρώπη είναι καλά, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό έχει γεμάτες αποθήκες της, το οποίο βοηθάει στη συγκράτηση, στη σχετική συγκράτηση των τιμών. Στην Ελλάδα, όντως, έχουμε φροντίσει αφενός να έχουμε διαθέσιμα κοιτάσματα, τέλος πάντων, διαθέσιμες πηγές, αλλά από την άλλη έχουμε αυξήσει πάρα πολύ και τις ροές του ρωσικού LNG. Να το πούμε αυτό, διότι το LNG μέσω της θαλάσσης, το ρωσικό, έρχεται ακόμη στην Ευρώπη.
Ευρώπη, να το σημειώσουμε αυτό. Μάλιστα. Και τέλος, τα δικά μας αποθέματα τα βγάλουμε οπότε αυτά που είναι νότια της Κρήτης, δυτικά της Πελοποννήσου, θα τα βγάλουμε οπότε αξίζει τον κόπο ή να μην τα ψάξουμε γιατί είναι βαθιά. Κοιτάξτε, να τα ψάξουμε πάντοτε τα ψάχνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν. Να τα βγάλουμε, λέμε. Κοιτάξτε, το να τα βγάλουμε είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι και είναι πολύ τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή χρειάζονται πάρα πολλές μεγάλες, τεράστιες επενδύσεις. Θα αφήσουμε και να κοιμούνται. Όταν χρειαστεί, ίσως και αν βρεθούν και τεχνικώς οι τρόποι και αν υπάρχει και η όρεξη, αν θέλετε, των διεθνών επενδυτών, τότε ίσως αυτό πραγματοποιηθεί. Αλλά φυσικά μην ξεχνάμε και το ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα είναι εύκολο ποτέ. Αλλά, στο Τουρκία Αιγαίο. Δεν έχει κανένα ρόλο, κανένα λόγο να έρθει προς τις μας, δηλαδή προς το Ιόνιο, προς την Κρήτη. Δεν έχει κανένα λόγο. Ναι. Σε εκείνη την πλευρά να έχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα, είμαστε καλά. Αναμονή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπράν. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι. Πάμε στον ψηφιακό μας στίχο. Ναι. Θα πάμε...